Ήταν άλλη μια εκδήλωση του Άρτιον, όχι όμως μόνο του. Όπως πάντα, φίλοι και μέλη του, αλλά και πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος βοήθησε, όπως είναι η Χίεν Χορό, Φάρος Βαρβασίου, ο Σύλλογος Τρακών και Μακεδόνων, εδώ το Σάμπι Σικ Χόμ, της Δώρας Κρομίδα, πολλοί κόσμος που έδωσε το Ιθατρική Ομάδα Χίου, ο Σύλλογος Γυναικών, ο ΜΕΟΦ, το Μαριάς, όλους αυτούς πρέπει να τους πούμε, γιατί χωρίς αυτούς... Ο Παναγιώτης ο Μανδάλας με την άμαξά του, εδώ η Γιασεμή Μονιού, η οποία είναι και μέλος φυσικά του συλλόγου μας και μας υπέδειξε τα ωραιότερα σημεία του κάστρου, γιατί εμείς ήμασταν το δόλωμα ώστε να μπορέσουμε μέσα από αυτό το παραμυθένιο καστροπερίπατο που ζωντάνεψε την ατμόσφαιρα και τη μαγεία του κάστρου, που έτσι κι αλλιώς την έχει, να αναδειχθούν κάποια σημεία του που είναι άξια να φωτογραφηθούν και να ταξιδέψουν, όπως ταξιδέψαμε και εμείς σήμερα. Μία αναφορά στον περίπατο που κάναμε και στα σημεία που σταθήκαμε. Αφού βγήκαμε από την Πόρτα Ματζόρε, κάναμε ένα μικρό κύκλο γύρω από το κάστρο, από τα τείχη του κάστρου. Πήγαμε από την πλατεία Μπεκριδάκη, προχωρήσαμε στα γραφικά στενάκια. Φτάσαμε στον Άγιο Γεωργάκη το μικρό, έτσι το λέμε εμείς οι κάτοικοι. Στον Κουλά, το πύργο όπως το λέμε. Περάσαμε από την Κρύα Βρύση και πήγαμε πάνω στο επιθαλάσσιο τείχος, το οποίο πιστεύω ήταν πανοραμικό. Μετά από εκεί πήγαμε στα Οθωμανικά Λουτρά και καταλήξαμε στον Άγιο Γιώργη. Και κλείσαμε εδώ στην πλατεία του κάστρου για να φθούμε στην πραγματικότητα, έτσι. Στην πραγματικότητα, παρότι είμαστε σε ένα ονειρεμένο μέρος, έτσι κι αλλιώς, τόσο στην πλατεία όσο και μέσα στο κατάστημα, ακόμα δεν μπορούμε να αποχωριστούμε τις στολές μας. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τον Κώστα τον Ανδρεάδη που μας φωτογράφησε και όλους όσους πήραν μέρος, γιατί όπως είπαμε δεν ήταν μόνο τα μέλη του Άρτιον και φίλοι πολλοί.